προχωρά το θέμα της δακοκτονίας, παρόλο ότι δεν είναι και πολύ απαραίτητη αυτή την περίοδο η ψεκασμή, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή πήρε δύο σημαντικές αποφάσεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος της δακοκτονίας. Η πρώτη είναι ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της Αρμόδιας Επιτροπής και για τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων, αλλά και των τεχνικών προσφορών. Επίσης, εγκρίθηκαν και οι, τα πρακτικά αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Είμαστε, επομένως, έτοιμοι, βοηθούμενοι και από την πρόβλεψη του νομοθέτη και το οποίο πέρασε σήμερα, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή. Τι δηλαδή, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον προσωρινό ανάδοχο ε, μέχρι λόγω της ανάγκης να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία και εάν έχουμε κάποια αλλαγή ε, ακολουθούμε πάλι τον νόμο και παίρνουμε τις σχετικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα. Έχουν κάνει αλλαγές στις δακοπαγίδες και έχουν μετρήσει τους δακοπληθισμούς οι οποίοι με εξαίρεση τις παραλιακές περιοχές είναι αρκετά χαμηλοί. Αυτό είναι καλό αλλά όμως είμαστε σε ετοιμότητα και μπορούμε σύμφωνα μέχρι, μέχρι, με τις μέχρι τώρα αποφάσεις να ψεκάσουμε νόμιμα από την Τετάρτη και μετά. Καθαρογράφεται δηλαδή η απόφαση, ε, βγαίνουν και οι λίγοι αύριο και η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων για το μεάρχες δακοκτονίας, οπότε βγαίνουν, γίνονται τα πρακτικά, βγαίνουν οι αποφάσεις, εγκρίνονται πάλι από μία έκτακτη οικονομική επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε καθόλου νόμιμα και να υλοποιήσουμε την δακοκτονία. Το πρόβλημα που έχουμε μόνο είναι σε 11 κοινότητες, τοπικές κοινότητες, είναι Προσίλιο Νομιτσί, Θαλάμες, Εύα Καλαμαρά, Βελίκα, Αγριλόβουνο, Ανδανία, Φίλια, Λούτρο και Ιχαλία. Αυτές οι τοπικές κοινότητες, επειδή δεν υπήρξε ενδιαφέρον, δεν για αυτές δεν έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και η υπηρεσία προχωράει τη διαδικασία, μια γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία για την ανάδειξη πάλι του προσωρινού αναδόχου με πρόσκληση κλπ. Αυτό βέβαια θα πάρει περί τις 8 με 10 ημέρες. Έχουμε λοιπόν μια καθυστέρηση στα αυτά τα χωριά όμως που δεν υπάρχει καμία ε, υπετιότητα της υπηρεσίας ή του θεσμικού πλαισίου. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον αναδόχων. Με λίγα λόγια, πιστεύω ότι από Τετάρτη όπου χρειαστεί στις παραλιακές περιοχές ψεκάζει και η Τριφυλία και η Μεσσηνία. Είμαστε σε ετοιμότητα για την ενδοχώρα και εφόσον οι δακοπληθισμοί ανέβουν, και το κρίνει η υπηρεσία, πάντα το κρίνει η υπηρεσία, για να γίνει ψεκασμός. Και ε, για τις άλλες, αυτές που έχουν μείνει, όπως είπαμε, χωρίς ανάδοχο, ε, άμεσα προχωράμε την ε, πιο ευέλικτη από τον νόμο διαδικασία για ανάδειξη προσωρινών ανάδοχων, οπότε να γίνει και εκεί ψεκασμός. Mm. Αλλά και οι τομεάρχες, είπαμε ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα που λύγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Περμένει η υπηρεσία και μια-δυο μέρες μήπως έρθει με το ταχυδρομείο, αλλά δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου και βγάζουμε τις, τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα για να κάνουμε την δακοκτονία ομαλά. Άλλωστε, στο ξεκίνημα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση ώστε να είναι απαραίτητο με άρχες. Δουλεύουμε με το προσωπικό, τους διαθέτουμε οχήματα, ό,τι χρειάζονται, για να είναι κοντά στους τόπους παραγωγής που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ξεκινάμε από εκεί. Όχι μεγαλύτερη σε όλους, απλά για τις υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχει ακόμη αυτή τη στιγμή ανάγκη να γίνουν ψεκασμοί διότι έχουμε πολύ υψηλέ θερμοκρασίε. Το γνωρίζουν όλοι ότι όταν έχουμε πολύ υψηλέ θερμοκρασίε, ο δάκο έχει πρόβλημα. Δηλαδή, είναι μειωμένοι οι πληθυσμοί.